τα πράγματα από την αρχή. Ε, το πώς προέκυψε η υπόθεση, έγιναν κάποιες καταγγελίες, τα μεταδώσαμε όλοι. Υπήρχαν και προσωπικά δεδομένα που θα έπρεπε και εμείς να σεβαστούμε δημοσιογραφικά. Θέλω όμως να μου πείτε. Όταν ξέσπασε αυτή η ιστορία, αυτή η καταγγελία, εν πάση περιπτώσει, ότι το κίνημα και ο εκπρόσωπό του είχαν συνεργασία με ένα συγκεκριμένο ξενοδοχείο, οδηγούνταν εκεί οι περιπτώσει αστέγων, οι οποίοι όμως, εν συνεχεία, κάποιοι από αυτούς, όπως μας έλεγε η αστυνομία, έδωσαν καταθέσεις ή μαρτυρίες ότι δεν διέμεναν εκεί και ότι εξαναγκάζονταν από εσά, από τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου, ε, οδηγώντας την αστυνομία ε, σε κάποια πρώτα συμπεράσματα που οδήγησαν στη σύλληψή σας. Εξαναγκάζατε κάποιους να δηλώσουν ότι δεν ήσαν εκεί στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο και πώ το καταφέρατε, θέλω να μου πείτε, αν έχουν έτσι τα πράγματα. Πρώτα Πρώτα-πρώτα να σα ευχαριστήσω που μου δίνετε τον λόγο. Είναι η πρώτη φορά και σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, από εκεί και πέρα, στι κατηγορίε τη αστυνομία δηλώνουμε πλήρη αθώοτητα. Mm. Ε, πράγμα το οποίο είμαστε και σίγουροι, και εγώ προσωπικά, ότι στην πορεία θα φανεί. Ε, να πούμε όμως ότι η συνεργασία του συγκεκριμένου ξενοδοχείου mm -hmm. μαζί με το Υπουργείο Εργασία δεν ήταν από τον καιρό που ξεκίνησε το κίνημα. Ναι. Ήταν ένα χρόνο ακριβώ πριν. Γιατί εδώ και δύο μισή χρόνια συνεργάζονται. Καλά, αυτό δεν σημαίνει κάτι. Ακριβώ, γιατί ναι, κάποιοι. Η καταγγελία ήταν συγκεκριμένη. Ναι, διότι... ότι προχωρήσατε εσεί ε, σε μια συμφωνία μαζί του. Μπορεί, όπω και σε άλλα ξενοδοχεία υπήρχε συνεργασία από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Mm -hmm. Το ξέρετε κι εσεί. Ναι, ναι, Για ναι. να οδηγούνται κάποιε περιπτώσει αστέγων, εσεί είχατε κάνει μια μεσολάβηση και εκεί ε, ήταν το πρόβλημα κατά τι διοκτικέ αρχέ οι οποίε ερευνούσαν την υπόθεση με τι καταγγελίε. Ότι με ένα, με αυτό το, το συγκεκριμένο ξενοδοχείο, είπαν, έγινε η συνεργασία. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μπορεί να το περιβεβαιώσουν και άλλα άτομα. Έχουμε βάλει και σε άλλα ξενοδοχεία αστέγου. Όπω και χθε το βράδυ, είχαμε άστεγο και πάλι. Ε, Δυστυχώ. Ε, όσον αφορά το συγκεκριμένο ξενοδοχείο, ε, η διαδικασία έτσι για να μαθαίνει και ο κόσμο πώ γινόταν. Ε. Όταν υπήρχε ένα άστεγο, εμεί ειδοποιούσαμε το Υπουργείο Εργασία. Ναι. Με αριθμό ταυτότητα, μάλιστα, που θέλω επιτέλου να βγει προ τα έξω αυτό, ότι με αριθμό ταυτότητα, δίναμε το όνομα του Αστέγου, με αριθμό ταυτότητα στο Υπουργείο. Από εκεί και πέρα, το ίδιο το Υπουργείο Εργασία έδινε ε, την, ε, την έγκριση του, όχι προ εμένα. Εγώ ήμουν ένα απλό πολίτη. Ναι. Στο ίδιο το ξενοδοχείο και μάλιστα με φάξ. Ναι. Ε, αντιλαμβάνεστε και εσεί και όσοι μα. Μεσολαβούσατε όμω, δηλαδή, και, και μάλιστα θα δημοσιεύατε ναι. και τι περιπτώσει, κάποιε περιπτώσει στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Ε, να τα λέμε όλα γιατί δεν θέλω, δεν είναι εδώ το Υπουργείο. Σίγουρα. Να, σίγουρα. Οπότε θα κάνω και λίγο το συνήγορο του σίγουρα, διαβόλου. Σίγουρα, του εμείς Γιατί το, υπάρχουν σοβαρέ. το, το, το επιζητούμε αυτό. Ωραία, λοιπόν. Μεσολαβούσατε εσεί και παίρνατε και τα εύσημα για κάποιε από αυτέ mm -hmm. τι περιπτώσει. Ω κίνημα ενεργό ήσασταν ο κρίκο, α το πούμε, όπω και εμεί δημοσιογραφικά Μάλιστα. το έχουμε κάνει πολλέ φορέ. Επικοινωνούσαμε με συνεργάτε τη Υπουργού, λέγαμε: Υπάρχει τάδε περίπτωση, αυτό είναι ο αριθμό ταυτότητα. Mm -hmm. Δείτε τι μπορείτε να κάνετε να βοηθήσετε. Εσεί λοιπόν στη Λεμεσό. που υπήρχε και και μόνο. Το και μεγαλύτερο. Και ναι, και ναι, στη Λεμεσό υπήρχε το μεγαλύτερο σίγουρο. πρόβλημα που ε, Εκεί λοιπόν. Κάνατε αυτή τη μεσολάβηση, τηλεφωνούσατε, επικοινωνούσατε, επανειλημμένα mm -hmm. γίνονταν εκκλήσει από εσά για να στεγαστούν αυτοί οι άνθρωποι. Σωστά. Mm, για να τα παίρνουμε τα πράγματα σωστά. Ωραία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τι γινόταν. Από εκεί και πέρα δεν ήταν καμία ευθύνη δική μα. Mm -hmm. Ήταν ευθύνη του Γραφείου Μερία του τένασσου. Που πάρα πολλέ φορέ βγήκαμε και δημόσια και είπαμε ότι το γραφείο ευημερία τηλεμεσών και ειδικά στα πολεμίδια δεν τηρούσαν του κανόνε που πρέπει να τηρήσει. Δηλαδή δεν πήγαινε καν να δει του αστέγου. Το βγάλαμε πάρα πολλέ φορέ. Πώ δεν ήταν έξω. και ευθύνη δική σα. Θέλω να πω: εντάξει, δεν... δεν κάνετε εσεί τη διευθέτηση, σαφώ. Αυτή γινόταν από το Υπουργείο. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, γιατί υπάρχει εκεί στα πλαίσια μια πολιτική. Αλλά αυτή τη στιγμή βγαίνατε και παίρνατε και τα εύσημα για κάποιε περιπτώσει. Mm -hmm. ε, τότε κάποιο μπορεί να πει ότι φέρεται και ανάλογη ευθύνη μέσα από τη μεσολάβηση. Αν εγώ παραδείγματο χάρη μεσολαβήσω για μια υπόθεση δημοσιογραφικά και εν τέλει αποδειχθεί ότι αυτή η υπόθεση ήταν ε, μούφα, να σας το πω έτσι. Δηλαδή ε, δεν ήταν αυτά τα στοιχεία του, τα πραγματικά, τα γεγονότα που αφορούσαν την υπόθεση. Είχε εισοδήματα από αλλού, ας πούμε, κάποιο άστεγος ή κάποιο ο οποίος δυσπραγεί. Ε, θα φέρω την ευθύνη και πάλι επειδή εγώ παρέπεμψα προς τα εκεί. Ε, το Υπουργείο ζητώντα την βοήθεια. Από εκεί και πέρα ε, υπάρχουν ευθύνε σαφώ και σε άλλα επίπεδα, έτσι. Αλλά αυτό σα ρωτώ, αυτή η ευθύνη υπάρχει για εσά ή όχι. Ήταν όλε οι περιπτώσει ε, εγκυημένα αυτέ οι οποίε ισχυρίζονταν ήδη ή εσεί ισχυριζόσασταν ότι αντιμετώπιζαν πρόβλημα. Όσον αφορά του συγκεκριμένου άστεγου, του οποίου εμεί δώσαμε στοιχεία και αριθμό ταυτότητα επαναλαμβάνω και θέλω να το επαναλαμβάνω αυτό συνέχεια για να καταλάβει ο κόσμο ότι η έγκριση δινόταν από το ίδιο το Υπουργείο. Όταν έρχεται ένα άνθρωπο και σου λέει, κύριε Σοκράτου, ότι αυτή τη στιγμή έχω άστεγο και εσύ είσαι το Υπουργείο Εργασία και παίρνει και αριθμό ταυτότητα, τότε η ευθύνη είναι αποκλειστικά στο Υπουργείο Εργασία. Να δει αν πραγματικά υπάρχουν τα εισοδήματα, αν παίρνει έψιλο έψιλο, αν έχει άλλο εισόδημα, εάν έχει ε, οικία γραμμένη πάνω του. Αντιλαμβανόμαστε. Ναι, σίγουρα. Ό, να... η, εξα... η, εξακρίβωση των στοιχείων είναι δική του δουλειά. Ακριβώ. Δεν είναι αυτό που λέγεται όμω στην καταγγελία, επειδή υπάρχουν και το ξέρετε το κατηγορητήριο, μην το επαναλάβω. Ναι, ναι, ναι. Ότι υπήρξε εξαπάτηση ω προ το. Ε, Τόπο διαμονή, δηλαδή το γεγονό ότι στέλνονταν κάποια χρήματα, σωστά, ή καταβάλλονταν κάποια χρήματα από το Υπουργείο. Και εν τέλει, κάποια άτομα τα οποία υπήρχε ο ισχυρισμό ότι διαμένουν εκεί, έχουν στεγαστεί εκεί, mm -hmm. δεν ήταν όντω εντό των εγκαταστάσεων του συγκεκριμένου ξενοδοχείου. Και μάλιστα και αυτό, από ό,τι μα ανέφερε η αστυνομία, και διαψεύστε του αν δεν είναι αυτό. Δεν ξέρω αν έκαναν ανεύθυνα αυτή τη δήλωση, ότι υπάρχουν καταθέσει από λειτουργού που έλεγαν ότι πηγαίναμε εκεί και ζητούσαμε να κάνουμε τον έλεγχο αυτό και μάλιστα προειδοποιητικά. Μα έλεγαν ότι είτε είναι πάνω και δεν μα άφηναν να πάμε να το εξακριβώσουμε κι εμεί, η διεισόμαση, είτε ότι να έρθουμε σε κάποια άλλη στιγμή. Και κάποιοι μάλιστα μα απείλησαν, λέει. Αυτά δεν ισχύουν. Ήταν, ήταν ψευδεί ισχυρισμοί που έγιναν από την αστυνομία. Και αν ναι, γιατί. Να σα πω ότι κάποια πράγματα δυστυχώ δεν θα μπορέσω να σα τα πω λόγω ότι υπάρχει, θέλουμε να υπάρχει δικαστική διαδικασία. Εν εξελίξη ακριβώς. δικαστική διαδικασία. Ε, θα... Εγώ φίλο δημοσιογραφικά να ερωτώ όμω, εσεί θα μου πείτε ξεβαρενε, τι μπορείτε γουρενε, με βάση και το δικηγόρο σα. Ε, να μας πείτε να απαντήσετε στον αέρα. Ναι. Ε, με Εκείνο που εγώ θέλω να πω, το μόνο που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή, γιατί τα υπόλοιπα αντιλαμβανόμαστε όλοι, θα τα πούμε στο δικαστήριο και με στοιχεία μάλιστα. Και θέλω να τονιστεί αυτό ναι. το πράγμα, και με στοιχεία, ότι ο ένας από τους α, α, κοινωνικούς λειτουργούς ο οποίος εμπλέκεται σε αυτήν την υπόθεση, τον έχουμε καταγγείλει τρεις φορές την ίδια την Υπουργό. Ναι. Και μπορώ να σας πω ότι είναι... Τον κάπως έχετε στη... καταγγείλει για τι πράγματα? Για τη συμπεριφορά του. Ναι. Γιατί για τη συμπεριφορά του ότι δεν ήταν ορθό απέναντι σε περιπτώσει ο τρόπο με τον σε οποίο. Σε ευάλωτου καθυνόταν... ανθρώπου. Δεν ήταν α, συμπεριφορά η οποία άξιζαν ή μπορούσε να έχει ένα κοινωνικό λειτουργό απέναντι σε έναν άνθρωπο ο οποίο σε εκείνη τη στιγμή το μόνο πράγμα που χρειάζεται, το πρώτο πράγμα που χρειάζεται είναι να του ανυψώσει την ψυχολογία. Και όχι να του λε πήγαινε να αυτοκτονήσει. Ναι. Ή όχι να του λε να πα πίσω στη χώρα σου. Ναι. Από, Αλλά, να... Αν αυτό γινόταν καταδικαστέο από κάθε Α, άποψη, θα κατα... και απαράδεκτο. Το Ωραία. έχουμε λοιπόν, καταγγείλει. Αυτό είναι άλλο θέμα όμω. Ε? Ε, σίγουρα είναι άλλο θέμα, Όμως θέλω να σα το φέρω ότι είναι και κάπω εξηγητικό προ εμά. Θεωρείτε λοιπόν ότι μέσα από αυτές τις καταθέσεις οι οποίες ισχυρίζεται, το λέω και προσπαθώ να είμαι και εγώ προσεκτικό, επειδή βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία δικαστική, θεωρείτε λοιπόν ότι μέσα από αυτές τις υποθέσεις που λήφθηκαν καταθέσεις και υπήρξαν και ισχυρισμοί, mm -hmm. έτσι, ότι εμείς δεν ήμασταν πραγματικά στο ξενοδοχείο. Μας είπαν να πάμε στο ξενοδοχείο ή να δηλώνουμε ότι μένουμε εκεί, αλλά δεν είναι αυτή η πραγματικότητα, δεν ήμασταν και ότι υπεδείκνυαν εσάς ότι, ή το κίνημα, εν πάση περιπτώσει, ότι οικειοποιεί αυτά τα χρήματα από τις πληρωμές που καταβάλλονταν από την κυβέρνηση, που δεν είναι καθόλου ευκαταφρονή το ποσό. Εδώ λέτε ότι αυτέ οι περιπτώσει στήθηκαν από κάποιο λειτουργό, δηλαδή τι έγινε κατά τη ε, δική σα την θέση. Ε, Όπω σα είπα πριν αυτά θα τα πούμε στο δικαστήριο. Όμω θα πω ότι ναι, ήταν μια στιμένη ιστορία. Ναι. Όλε θα... αυτέ οι υποθέσει, ανθρώπου οι οποίοι βοηθήσατε, Α... ήταν στημένα. Ανθρώπου οι οποίοι βοηθήσαμε, εγώ. Γιατί να στραφούν εναντίον Να σα το πω κάπω διαφορετικά, κύριε ναι. Σοκράτου. Θα θυμηθούμε την τελευταία ε, περίπτωση με το κλουβί που έγινε ο Λάκερο Σάλλο. Ναι, με τον Άστο. Με τον 76χρονο. Ο οποίο ε, 76χρονο ε, μα πήρε τηλέφωνο, πήγαμε εκεί, είδαμε που μα έδειξε ότι έμενε ο άνθρωπο και αμέσω ειδοποιήσαμε το Υπουργείο Εργασία. Ναι. Το Υπουργείο Εργασία, από ό,τι μετά έστειλε ε, κοινωνικό λειτουργό των συγκεκριμένων μαζί με αστυνομικό. Την επόμενη μέρα μαθαίνουμε ότι ο ελόγο κύριο, ε, 76χρονο, είχε πάει στην αστυνομία και είχε δηλώσει, τον πήρε η αστυνομία και είχε δηλώσει ότι αυτά που είπε. Στο βίντεο που όλοι οι Κύπρος νομίζω θα είδαν εκείνες τις μέρες Ότι ήταν ε, τον είχαμε βάλει εμεί να τα πει, ούτω ώστε να μπορέσει να κερδίσει κάτι από αυτήν την υπόθεση για την δική του ζωή. Αλλά το θέμα τη αξιοπιστία του συγκεκριμένου μάρτυρα για το συγκεκριμένο περιστατικό θα το κρίνει το δικαστήριο, σαφώ, διότι από τη μία έκανε τον ισχυρισμό ότι, ε, ξέρετε, με υποκίνησαν από το κίνημα ή οποιοδήποτε να το πω, και από την άλλη έκανε τον άλλο ισχυρισμό ότι, όχι, τελικά με υποκίνησαν από την άλλη την πλευρά. Εδώ είναι θέμα που παρεμβαίνει το δικαστήριο. Πλέον, γιατί υπάρχουν είναι... δύο διαφορετικέ εκδοχέ τη ίδια ιστορία. Είναι και μια υπόθεση που θα κινηθούμε και εμεί νομικά. Πια σε, στην επόμενη μέρα, όταν βρήκαμε τον άνθρωπο, του είπαμε: Γιατί είπε αυτά τα πράγματα. Ναι. Και έχουμε γυρίσει και άλλο βίντεο στον συγκεκριμένο κύριο. Και συγκεκριμένα μα απάντησαν ότι ε, με πήραν μέσα και μου είπαν ότι ε, αν δεν ε, δώσω κατάθεση για να πω αυτά τα πράγματα. Δεν θα με αφήσουν να φύγω. Αντιλαμβάνεστε ένα. Είναι σοβαρά αυτά που λέω. Ναι. Είναι πάρα πολύ σοβαρά αυτά που λέω. Mm -hmm. Αλλά να αντιληφθούμε επιτέλου ότι ίσω να ενοχλήσαμε και τα πιο μεγάλα τσάκια σε αυτήν την κύπη, σε αυτήν την χώρα που ονομάζεται Κύπρο εδώ και 15 μήνε, 17 τώρα. Διότι έχω, έχω και 1,5 μήνα στα κρατητήρια, εγώ και φυλακή. Για προστήματα. Ναι. Ε, αντιλαμβανόμαστε και εγώ προσωπικά, αντιλαμβάνομαι και στο κίνημα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι, και θέλω να ευχαριστήσω επί ευκαιρία όλα τα παιδιά του κινήματο, όλων των κόσμων που συμπαραστάθηκαν, όλων των κόσμων ο οποίο σε ε, μια δύσκολη στιγμή τη ε, δική μου ζωή ήρθαν άνθρωποι και συνέσφεραν το το ακόμα και άνθρωπο 5 ευρώ έβαλε για να μπορέσω εγώ να βγω από τη φυλακή. Διότι κάποιοι ήθελαν να με αφήσουν στη φυλακή. Και αυτό βγαίνει ξεκάθαρα με το ότι ε, όταν βγήκα εγώ από τη φυλακή, μου ζητούσαν 5.000, δεν έπεφταν κάτω. Δηλαδή ανήκουν στον πρώτη φορά γίνεται στην Κύπρο αυτό το πράγμα. Και μόλι όταν βγήκα εγώ, άνθρωπο με 21.000 χρέο βγήκε με 1.500 ευρώ. Αντιλαμβανόμαστε και αυτό καταδεικνύει. Το πόσο πάθο και μείνω. Σα καταλογίζουν όμω μεγάλα, με, ε, μεγάλα ποσά. Γι' αυτό και ορίστηκε εγγύηση σε αυτό το πράγμα. Όχι, πρέπει. δεν είναι εγγύηση, κύριε ναι. Σοκράτη. Είναι ήταν. προστήματα. Προσωπικά μου προστήματα. Mm -hmm. όταν, όταν, ο Γενικό Εισαγγελέα την μέρα την Παρασκευή. Εννοείται ότι δεν, δεν γινόταν διακανονισμό. Είχατε κάνει, διακανονισμός είχα πάλι, κάνει και διακανονισμό στην κάνει Είχα, είχα κάνει διακανονισμό. διακανονισμό. Ήσασταν συνεπεί. Όχι, Είδε... δεν ήμουν γιατί έμεινα. Αυτό το αναφέρω και σα ρωτώ, γιατί γνωρίζω πάρα πολύ καλά σε αυτέ τι περιπτώσει των διακανονισμών ότι όταν γίνεται μία ή δύο φορές και δεν ε, ε, τηρούνται οι όροι του διακανονισμού αυτού, Ο ε, συνήθως απορρίπτονται, το λέω και το καταθέτω στο, στο τραπέζι, απορρίπτονται όταν ζητήσουν ξανά να γίνει διακανονισμός. Βεβαίως αυτό είναι ένα άλλο θέμα, το βάζω στην άκρη. Ε, ναι, όμως θα το λέω επειδή το, ναι, το, το φέρνετε εσείς. Μιλήσατε όμως για τα μέλη του κινήματος σας, Θέλω να μου πείτε εάν θέλετε να απαντήσετε σε δηλώσεις πρώην του κινήματο που έγιναν σε μεσημβρινή εκπομπή, σε άλλη μεσημβρινή εκπομπή, η κυρία Τζαουχάρη. Μάλιστα, λοιπόν, η, η κυρία Ρωμίνα. Να, να σας διαβάσω λίγο τι λέγεται για δεν, να δεν, μπορέσετε φυσικά, να μου απαντήσετε. Λοιπόν, φυσικά. Ε, λέει ότι ε, όταν έθεταν υπόψη εσά, δηλαδή, περιπτώσεις άλλων αστέγων, από αυτούς που ο κύριος Γεωργίου ήξερε δεν ενδιαφερόταν. Έλεγε εντάξει θα το διευθετήσω λέει και δεν έκανε τίποτα. Στο τέλος το διευθετούσαμε μόνοι μας. Ε, στην τελευταία λέει συνεδρίαση που ε, συμμετείχε ήρθε σε σύγκρουση μαζί σας. Ε, σα είπε καλά, γιατί δημιουργήθηκε το συμβόλαιο για όφελο δικό σου ή προ όφελο όλου του κόσμου. Δεν σα άρεσε, λέει, σηκώθηκε, ε, και σηκώθηκε και έφυγε. Κατάλαβα, λέει τότε, ότι ο μονος ε, ε, μόνο δικού του ανθρώπου, ήθελε να βάζει μέσα. Και όταν έφυγε, λέει, είχε πει στο συμβούλιο ότι αν δεν φύγετε όλοι, θα σα πάρουμε όλου μαζί του. Κατα... Κατάγγειλε επίση ότι δεν αφήνατε ποτέ να πάνε στο ξενοδοχείο στο οποίο δήθεν διέμεναν άστεγοι λέγοντας πως όσους άστεγους έβρισκε αυτούς τους έπαιρνε, αυτός τους έπαιρνε λέει για εσάς σε συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Δεν επέτρεπε σε άλλους άστεγους να διαμείνουν στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο με αποτέλεσμα τα μέλη του κοινώματος να φιλοξενούν κόσμο λέει στα σπίτια του. Αυτά. Λοιπόν, θέλετε να απαντήσετε. Δεν αφήνατε, λέει, μόνο του άστεγου που εντοπίζατε εσεί προσωπικά ω Λευτέρη, ω πρόεδρο του κινήματο εν ενεργό. Θέλατε να παίρνετε στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο για το οποίο υπάρχει η κατηγορία και η καταγγελία ότι καταχράστηκαν αυτά τα ποσά. Λέει επίση ότι κάποιοι από του άστεγου ε, έμεναν στα δικά του τα σπίτια, σε σπίτια των μελών του κινήματο, ακριβώ για αυτή την άρνησή σα. Ε, και όσου βρίσκατε εσεί, είπαμε, του αφήνατε στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Ναι. Μπορείτε να απαντήσετε Φυσί. σε αυτό. Θα απαντήσω εκεί που μπορώ, γιατί θα σα το πω ξεκάθαρα ότι θα κινηθώ νομικά εναντίον τη ε, κυρία ε, Ρωμίνα. Ε, πραγματικά με λυπεί τα όλα ψέματα που έχει πει και να πω ότι φυσικά και πήγε στο ξενοδοχείο και μάλιστα πήγαινε. Ε, απολογούμε που θα χρησιμοποιήσω όνομα μια άλλη εκπομπή. Κανένα είχε... θέμα δεν έχουμε. Ντάξει. Αυτό χρησιμοποιήστε τελευταία. Ευχαριστώ πολύ. Όταν είχε γίνει το πρόγραμμα 24 ώρε mm -hmm. και είχε αναδείξει εντελώ το πρόβλημα ε, στη Λέμεσόν γενικά, ε, την επόμενη μέρα ω διαμαγεία βρέθηκε η ιδιαιτέρα τη Υπουργού Εργασία στο ξενοδοχείο, αφού μα πήρε τηλέφωνο, Σάββατο νύχτα, ότι θα ερχόταν την Κυριακή το πρωί να δει του Ναι. Πράγμα που έπρεπε να είχε κάνει το γραφείο ευημερία εδώ και πάρα πολύ καιρό πριν. το οποίο επιζητούσαμε εμεί. Ναι. Που δεν γινόταν. Καλά. Λόγω τη ότι... γραφείο ευημερία είναι γνωστή Βάλι. όλα αυτά. Πόσε υποθέσει μεταδώσαμε και αυτό το επιβεβαιώνουμε κι εμεί ω μέσα ενημέρωση. Ε, όπου υπήρχαν παραλήψει λόγω του ότι δεν πήγαινε λειτουργό παραδείγματο χάρη. Μα έλεγαν ότι δεν έχουμε, θα στείλουμε, θα πάει, θα έρθει. Αυτό είναι αλήθεια. Βάλι. Λοιπόν να λέμε τα σωστά. Παρακάτω. Όσον αφορά όλα αυτά που μου είπατε για την κυρία Ρωμίνα, επανέρχομαι και λέω ότι αφού είχε έρθει η κυρία από το Υπουργείο Εργασία, τηλεφώνησα και εγώ τη Ρωμίνα. Διότι η Ρωμίνα αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα με την ε, νούνα τη. Ναι. Ε, το οποίο, η οποία η γυναίκα είχε χτυπήσει και ήταν στο γεροκομείο. Ναι. Τι ήθελε η Ρωμίνα να βοηθηθεί από το κράτος. Mm -hmm. Εγώ δεν είμαι το κράτο. Την έφερα όμω σε επαφή εκείνη τη μέρα με την ιδιαιτερά τη Υπουργού. κάτσανε μαζί και τελικά από ό,τι φάνηκε στην πορεία δεν, ε, δεν, δεν ήταν ευθύνη του Υπουργείου. Ναι. ή δεν μπορούσε το Υπουργείο. Τι δύο όμω είναι προ εσά. Είχε κάποια βεντέτητα προσωπική μαζί σα, Αυτό Λέτε. λέω. Ότι δεν βοηθήθηκε ο άνθρωπο ο δικό τη. Η Νονάτη. Μάλιστα. Ε, μα έχει κατηγορήσει, μα έχει πει από ό,τι μου διαβάσατε τώρα, ότι έμεναν άστεγοι σε σπίτια α, του ναι. κινήματο. Έχω χρησιμοποιήσει για τις αυτό για τι δηλώσει Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Ναι. Αυτό δεν έχει διαψεύδε. γίνει ποτέ. Το διαψεύδω και μπορούν να το διαψεύσουν και όλοι ε, μέσα στο κίνημα. Όσο για τη συγκεκριμένη μέρα που μιλά ε, για τη συνεδρίαση, γιατί ήταν μια συνεδρίαση, ο λόγο που είχε νευριάσει η Ρωμίνα ήταν επειδή εκείνη τη μέρα προτείναμε σε μια άλλη κοπέλα να αναλάβει την Προεδρία. Και όχι στην ίδια. Αυτό, αυτά, είναι, αυτά, αυτά είναι πράγματα τα οποία Μάλιστα. φυσικά θα κινηθώ και νομικά λοιπόν. εναντίον τη κυρία Ρωμίνα, διότι έχει διασύρει το όνομα μου. Ωραία, λοιπόν.